Πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον Φορτούνι, ο οποίος απέφυγε δύο αντιπάλους και βγάζει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ γρήγορα μπροστά με καλές προϋποθέσεις. Αλλά είναι ο Βίτορ εκεί που θα χάσει την κόντρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Η μπάλα περνάει παράλληλα από αυτή τη σέντρα του Ντουρμάς. Αυτό το σύστημα του Τούντορ σήμερα στο μάτς με τον Ολυμπιακό με τους τρεις στην άμυνα, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παίζει πολύ από τα πλάγια, είτε με Ντουρμάς είτε με τον Σεμπά, και μπορεί να βρει εκεί χώρους αν ο Ροντρίγκες μπαίνει ψηλά. Είδαμε και την περίπτωση του Κωνσταντίνου προηγουμένως που δεν κέρδισε την κόντρα. Εκεί θα παίξει νομίζω πολύ ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ για να εκμεταλλευτεί αυτό το σύστημα του Τούντορ. Έχουμε μια συμμαχία, Σεμπά είναι και Βίτορ, Βραζιλιάνος με τον Πορτογάλο, είναι και ο Ρικάρντο Κώστα κοντά. Από την κίνηση του Σεμπά εδώ να πάει να πάρει την μπάλα, την αντίδραση του Βίτορ που είναι εκνευρισμένος. Σέντρα από τον Πέλκα, ο Μακ που πάει να βάλει μπροστά την μπάλα, γυρίζει ο Έλα Μπτελαουή, δεν μπορεί, ο Ροντρίγκες καθυστερεί, τώρα το σούτι μπάλα παράλληλα, δεν τη βρίσκει ο Μακ πλάγιο από την άλλη πλευρά. Πάει να βγει φάση για τον ΠΑΟΚ, προλαβαίνει ο Ρομπέρτο. Ξανά ο Μαζουακού, ο Πέλκας κοντά, προς τα πίσω η μπάλα για τον Σιώβα. Ζητάνε μπάλα οι παίκτες μπροστά για τον Ολυμπιακό. Ο Ιντέγε συγκεκριμένα σε αυτόν έφτασε τώρα, δεν υπάρχει φάουλ λέει ο Γιάχος. Σεντερφόρ δεν έχουν τροφοδοτηθεί ούτε ο Αθανασιάδης ούτε ο Ιντέγε ιδιαίτερα. Το που λέγαμε τώρα για το Φορτούνι, ότι πάντα πάει να κάνει ένα κοντρόλ και να φύγει με τη μία τον αντιπαλό του. Δέχεται το φάουλ από τον Τζαβέλα. Ο Κωστής Μπότσαρες να μας πει αμέσως υπάρχει πρόβλημα σοβαρό από τον Κωνσταντινίδη. Από την πρώτη στιγμή έκανε νόημα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, ότι έχει πρόβλημα στον προσαγωγό και ότι χρειάζεται αλλαγή. Το παιχνίδι συνεχίζεται, είναι με παίκτη λιγότερο ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ. Η παλιά του Φορτούνι, ευκαιρία με τον Ιντέγια και να ο Νιγηριανός που θα σκοράρει 0-1, καθώς αδειάζει τον Τζαβέλα. Φέρνει εκεί που τελικά αλλάζει πλευρά και νικάει τον Όλσεν. Ο Ολυμπιακός προηγείται με τον Μπράουν Ιντέγε που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη Super League. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι ο Ολυμπιακός σαφέστατα είναι πιο ποιοτικός και από την ΑΕΚ και από τον Ατρόμητο, άρα ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας για τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι, για να δούμε πώς θα αντιδράσει. 30 λεπτό, Ντουρμάς τώρα. Ο Βίτορ κιόλας και ο οποίος μένει κάτω. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι παραπάνω ο Ντουρμάς και χάνει την ισορροπία του και δεν έχει το πλεονέκτημα να βγάλει γρήγορη παλιά. Εδώ είναι η φάση στην οποία έπεσε κάτω ο Ντουρμάς. Ο Τζιόλης προς τα πίσω για τον Ρικάρντο Κώστα. Και αυτός για τον Τζαβέλα. Η κίνηση από τον Ροντρίγκες που δέχεται την μπάλα είναι καλή. Φοβερή η πάσα, να δούμε το γύρισμά του. Ο Πέλκας δεν μπορεί. Κόντρα προς τα πίσω, τα μπλοκάρει ο Ρομπέρτο. Προσπαθεί ο Μαζουακού, περνάει ανάμεσα από δύο. Μπαίνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ, γυρίζει. Ευκαιρία πάλι για τους Ερυθρόλευκους. Πέφτει ο Σεμπά και επιμένει τώρα με τον Ιντέγε στο 35. Τα κόρνερ στο παιχνίδι είναι 4 για τον ΠΑΟΚ, εκείνα τα 3 συνεχόμενα. 1 το πρώτο για τον Ολυμπιακό. Φορτούνης εκτελεί. Επέβαση γκολ για τον Ολυμπιακό από τον Μιλιβόγεβιτς που έχει ανέβει στο 35. Πιάνει μια φοβερή κεφαλιά και δεν μπορεί να αντιδράσει ο Όλσεν. 0-2. Πάλι δημιουργός είναι ο Φορτούνης με το κόρνερ. 2 ασίστ από τον Φορτούνη στην αναμέτρηση. Ο Κίτσιου που έχει χώρο, η σέντρα, η μπάλα στον Μπέλκα στρώνεται. Ο Ροντρίγκες είναι μόνος, δεν τον είδε, στριβογυρίζει. Ο Μάκ είναι ευκαιρία, η επέμβαση από τον Ρομπέρτο. Κόρνερ, τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μειώσει. Πάω και επιμένει να κρατάει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Ρομπέρτο Τσίπης, ο Αθανασιάδης έξω. Χάθηκε ευκαιρία στο 45. Ο Ιντέγε κλειστήκε και έχασε ο Ρικάρντο Κώστα. Στο Ροντρίγκες κυνηγάει ο Έλα Μπτελαουή. Σέντρα από το Ροντρίγκες, ο Μπερμπάντοφ στην κίνηση, αλλά ο Ρομπέρτο είναι σε πολύ καλή μέρα. Ο Μάγκ εκτέλεσε. Βγήκε ο Ρομπέρτο, έδιωξε με την κροτιά, ευκαιρία, σώζεται, χάνεται η ευκαιρία
από την απόκρουση του Κασάμι, νομίζω, στη γραμμή. Ναι, αυτός είναι. Εδώ είναι μια φάση με τον Σιώβα να κόβει στην περιοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Ντουρμάζ εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, πέρασε η μπάλα από τον Όλσεν. Κασάμι δεν την πρόλαβε, κινήθηκε στην πορεία της out. Η σέντρα εκεί που έρχεται, κεφαλιά καταπληκτική, πέρασε διπλή από τον Ροπέρτο. Αφού έχει αρχικά σηκωθεί ο Τζιόλης και απειλεί στο 73 και πέφτει αριστερά με τρομερό τρόπο ο Ρομπέρτο στο δοκάρι του και διώχνει. Η παλιά με εξωτερικά φάλτσα από τον Καμπιάσο δεν πέρασε και ο περίμενε ο Φιμπόγκασον. Οι δύο αλλαγές του Σίλβα. Η κόντρα που ευνοεί τον Κασάμι. Η φάση που φέρνει ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με το σουτ. Out τελικά του Ντουρμάζ στο 75. Η σέντρα για τον Μπερμπάτοφ. Η επέμβαση από τον Ποντία Κόρνερ.